Γεια σας. 5η 6 Ιουνίου 2019 και πάμε στο δεύτερο vlog. Η φίλη έχει βάλει και τίτλο «Όταν τολμώ να πω όχι στους γονείς μου». Καλησπέρα Θέκλα μου. Είμαι φανατική το βίντεο σου. Μου αρέσει πολύ η αμεσότητα και ο τρόπος που προσεγγίζεις τα θέματα και για τον λόγο αυτό αποφάσισα να σου γράψω το πρόβλημά μου. Είμαι 25 χρονών και ζω με τους γονείς μου. Έχω μια μεγαλύτερη αδερφή που συζεί με το αγόρι της και που πρόσφατα άνοιξε δική της επιχείρηση, στην οποία εγώ βοηθούσα αμυσθή μέχρι πριν λίγο καιρό, κάτι που βέβαια μου άρεσε πολύ και που βοηθούσα και που δούλευα μαζί της. Οι γονείς μου είναι γύρω στα 50. Ο πατέρας μου κάνει χειρονακτική εργασία που τα αποφέρει χρήματα, ενώ η μητέρα μου δεν εργάζεται. Το πρόβλημα μου είναι ότι όταν τολμώ να πω όχι στις ανάγκες του γονιού μου, είμαι γαϊδούρα. Το βάζεις εισαγωγικά το γαϊδούρα και φαντάζομαι να το τονίσω. Σε θεωρούν γαϊδούρα όταν τολμάς να τους πεις όχι. Μια φορά, όπως λένε, μου ζητήσανε το ένα, μια φορά μου ζητήσανε το άλλο και εγώ τόλμησα να αρνηθώ. Το πρόβλημα είναι ότι από πολύ νεαρή ηλικία κάνω σχεδόν όλες τις δουλειές του σπιτιού μόνη μου. Γιατί τι άλλο έχω να κάνω, όπως λένε, ή γιατί μόνη σου θέλεις και τα κάνεις. Καλό θύμα είσαι κι εσύ, καλό δουλάκι είσαι κι εσύ. Όταν λέμε δουλειές του σπιτιού, δεν εννοούμε να καθαρίσω το δωμάτιο μου. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, γιατί εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά από μια ηλικία και πάνω, ίσως από 12-13 χρόνια και πάνω, είναι καλή ιδέα να φροντίζουν το δωμάτιο τους και σίγουρα μια ενήλικα σκοπέλα, είναι, παρόλο που μένει στο πατρικό, στο σπίτι των γονιών της, είναι αναμενόμενο να καθαρίζει το δικό της δωμάτιο. Εννοούμε να καθαρίσω τον κήπο, να φροντίσω το σκύλο, να κατεβάσω τα καλοκαιρινά, να πάω στην τράπεζα, να πάω σούπερ μάρκετ κλπ. Το παιδί για όλες τις δουλειές εν ολίγης. Φυσικά και είχα άλλα πράγματα να κάνω. Φίτησα σε σχολή. Μάθαινα ξένες γλώσσες και τώρα κάνω δύο δουλειές που μου αρέσουν πολύ. Άρα και εργάζεσαι και σε σχολή φίτησες και όλα. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο έπρεπε να εντάξω στο καθημερινό μου πρόγραμμα και αυτές τις δουλειές. Έπρεπε να σκεφτώ τι θα ήθελα να φάω και να πάω να αγοράσω τα υλικά. Η μητέρα μου, όπως ανέφερα, είναι νοικοκυρά. Φιλοτιμούνταν να μαγειρέψει μόνο κατόπι δικής μου προτροπής. Ξέχασα να σου πω ότι από μικρή ακούω από τη μητέρα μου να κράζει τις εργαζόμενες γυναίκες που τολμούν να ζητούν από τις νοικοκυρές μητέρες τους να τις βοηθήσουν. Ας τολμήσουν να μου ζητήσουν εμένα αυτό οι δικές μου, ας τολμήσουν να μου ζητήσουν το άλλο, έλεγε. Εγώ όμως, γιατί να μην μπορώ να τολμήσω να πω όχι στις δικές της εξυπηρετήσεις, γιατί έχω γίνει το ταξί όλης της οικογένειας, γιατί είμαι γαϊδούρα αν τολμήσω να πω όχι στη θεία Τάδε και στη φίλη Δίνα. Διότι ξέχασα να σου αναφέρω ότι κάνω εξυπηρετήσεις και στο φιλικό περίγυρο. Κύριε Ελέησον. Ο πατέρας μου λέει ότι το γεγονός ότι έβγαλα δίπλωμα στα 18 και από τότε έχω αμάξι δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Πρέπει να βοηθάω στο σπίτι. Ειλικρινά θέλω και μου αρέσει να βοηθάω, αλλά να βοηθάω. Όχι να περνάνε όλα από το χέρι μου. Αυτή η κατάσταση με αγχώνει. Το ψυγείο είναι γεμάτο μόνο αν πω εγώ σούπερ μάρκετ και το σπίτι είναι καθαρό μόνο αν εγώ το καθαρίσω. Κύριε Λέησον, τι συμβαίνει στην οικογένειά σας? Δεν μας ετοίμασε ποτέ πρωινό. Δεν νοιάστηκε ποτέ αν φάγαμε κάτι όλη μέρα. Υποθέτω ότι εννοείς τη μάνα σου, αλλά θεωρώ ότι και ο πατέρας σου θα μπορούσε να φτιάξει πρωινό. Εμάς το πρωινό στο φτιάχνει ο μπαμπάς μου, για παράδειγμα, όταν ήμασταν μικροί. Εργάζονταν και δύο γονείς μου και επειδή η μητέρα μου ήθελε περισσότερη ώρα να ετοιμαστεί το πρωί λόγω του ότι ήταν. Είχε μαλλιά που τα φτιάχνει ο κότσου κλπ. Το πρώτο το φτιάχνει ο πατέρας μου. Όταν εσύ μιλάς για τη μάνα σου εδώ, που φαντάζομαι σκέφτεσαι ότι εφόσον ο πατέρας σου δουλεύει χειρονακτική εργασία και φέρνει τα χρήματα στο σπίτι και η μάνα σου είναι νοικοκυρά, θεωρείς ότι θα ήταν πιο αναμενόμενο η μαμά σου να νοιαστεί λίγο για σένα. Όταν ζητάω κάτι να μου φτιάξει, μου λέει ναι, αλλά είναι μονίμως προχειροφτιαγμένο. Φυσικά, την αδερφή μου δεν την έχει βοηθήσει στο σπίτι της, ενώ η αδερφή μου χτούσε την πτυχιακή της για να την πάει λαϊκή. Ζηλεύω την νοικοκυρά μαμά του φίλου μου που τους φροντίζει με αγάπη, που τα παιδιά της είναι ξένιαστα από αυτές τις υποχρεώσεις.
Θέκλα μου, είμαι 25 χρονών και κουράστηκα. Κουράστηκα από τις υποχρεώσεις. Έκανα πρόσφατα ψυχοθεραπεία μετά από κάποιες κρίσεις πανικού που είχα και επιτέλους έμαθα να λέω όχι. Γιατί όμως όταν το λέω δέχομαι ψυχολογικό πόλεμο και πιέσεις? Γιατί είμαι γαϊδούρα αν πω όχι? Κάποιες φορές νευριάζω μαζί της. Άλλες τη δικαιολογώ γιατί είναι άνθρωπος που δεν πήρε για να δώσει. Η μητέρα της έδειχνε σαφή αδυναμία στο γιο της και δεν τη βοήθησε ποτέ με εμάς. Δεν θέλω να κάνω κι εγώ τα ίδια στη δική μου οικογένεια. Ελπίζω να το διαβάσεις, σε φιλό. Πρώτα απ' όλα, φιλενάδα, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να κάνεις τα ίδια στη δική σου οικογένεια, αν αποφασίσεις και φτιάξεις οικογένεια στο μέλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είσαι συνειδητοποιημένη. Και γιατί έχεις κάνει και ψυχοθεραπεία, και γιατί για να στείλεις αυτή την επιστολή σημαίνει ότι παρακολουθάς και τα vlogs, παρακολουθάς και τις εκπομπές και ψάχνεσαι. Ψυχοψάχνεσαι είναι η λέξη. Λοιπόν, τι να πω, τι να πάρω και τι να αφήσω. Πραγματικά έχω πάθει την πλάκα μου με αυτά που μου γράφεις. Όχι ότι δεν συμβαίνουν, σαφώς συμβαίνουν, αλλά στην περίπτωση τη δική σας, η μάνα σου είναι παιδόμορφη. Μπορεί να είναι μητέρα σου, αλλά συμπεριφέρεται σαν να είναι αδερφή σου και αδερφή της αδερφής σου. Μη σου πω και κόρη σας. Στη δική σας οικογένεια, έτσι όπως τα περιγράφεις τα πράγματα, σαφώς έχει γίνει η γονιοποίηση των παιδιών. Θα έχεις δει, φαντάζομαι, τις εκπομπές που κάναμε με την Αριστονίκη και τα αντίστοιχα vlogs για τη γονιοποίηση των παιδιών. Εδώ να βρω την ευκαιρία να αναφέρω ότι στο κανάλι, άμα θέλετε να ψάξετε ένα βίντεο, βάζετε στο search του YouTube τη λέξη γονιοποίηση για παράδειγμα και δίπλα τη λέξη Θέκλα, και ότι όσα βίντεο υπάρχουν στο δικό μου κανάλι με τη λέξη γονιοποίηση μέσα θα τα βγάλει. Έτσι κάνουμε search στο YouTube search, εκεί που λέει ψάχνω. Και επίσης να αναφέρω ξανά ότι υπάρχουν playlists, δηλαδή έτοιμες λίστες με βίντεο τις οποίες ανανεώνω συχνά, που έχουν θεματολογία. Λοιπόν, πίσω σε σένα. Η μάνα σου βγάζει τα αποθυμένα της και το άχτι της πάνω σε σένα και προφανώς το έβγαζε και πάνω στην αδερφή σου. Η μάνα σου λειτουργεί ως θήτης μέσα στην οικογένεια σας και εσύ και η αδερφή σου ως συνεξαρτώμενες προσωπικότητες. Η καλοσύνη, το φιλότιμο έχουν και όρια. Αυτό που κάνεις εσύ δεν είναι καλοσύνη. Αυτό που συμβαίνει στη δική σου περίπτωση δεν είσαι ένα παιδί που βοηθάς στο σπίτι ή συμμετέχεις στις εργασίες που σου αναλογούν στο σπίτι εφόσον ζεις στο σπίτι. Είσαι ένα παιδί το οποίο έχεις γίνει, όπως έγραψες και εσύ ίδια πολύ εύστοχα, το παιδί για όλες τις δουλειές. Σαφώς είναι κακοποίηση ψυχολογική, ψυχική κακοποίηση αυτό το πράγμα. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον κάνεις δύο δουλειές είναι να σηκωθείς να φύγεις από εκεί. Να πας να μείνεις μόνη σου, φιλενάδα. Γιατί όταν θα μείνεις μόνη σου, θα φτιάχνεις μόνη σου το φαγητό σου και θα φτιάχνεις μόνο για ένα άτομο φαγητό, δεν θα φτιάχνεις για ολόκληρη οικογένεια. Θα γεμίζεις μόνη σου το ψυγείο σου, αλλά θα και το γεμίζεις για ένα άτομο, δεν θα το γεμίζεις για τρία άτομα που υποθέτω ότι είστε. Δεν λες αν έχεις και αδερφό ή αν είστε περισσότεροι στην οικογένεια που μένεις. Θα κάνεις μεν πράγματα, αλλά θα τα κάνεις για σένα και θα έχεις και μια εκτίμηση από τον εαυτό σου για αυτά που κάνεις. Δεν είναι αλήθεια όλοι μας ότι άμα κάνουμε κάτι, είτε καθαρίσουμε το σπίτι μας, όσοι από εμάς μένουμε μόνοι μας, είτε φτιάξουμε κάτι για τον εαυτό μας, ότι νιώθουμε ωραία μετά, ότι έχουμε φροντίσει τον εαυτό μας. Ενώ εσύ δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις τους γονείς σου, σαν να και είναι παιδιά σου και, εσύ, και να είσαι γονιός. Τώρα, το ότι η μάνα σου δεν πήρε για να δώσει, είναι ναι μεν μια δικαιολογία την οποία θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσεις σε κάποια φάση για να τη συγχωρέσεις για την κακοποίηση στην οποία σε έχει υποβάλει, όμως για μένα ως ψυχολόγο δεν τη δικαιολογεί. Δεν τη δικαιολογεί. Γιατί τον καιρό που τη μεγάλωνε η μάνα της και τον καιρό που η μάνα της έδινε με μεγαλύτερη σημασία στο αγόρι παρά στην ίδια, ήταν άλλες εποχές. Θα μπορούσε κάλλιστα η μάνα σου, εάν ήθελε, να επαναστατήσει απέναντι στη δική σου της μάνα, όπως κάνεις εσύ τώρα και ακούς λόγια ότι είσαι γαϊδούρα, και να γίνει ο βράχος που να κάνει αναστροφή στο ρέμα και να γίνει μια υγιής περίπτωση γονικής φροντίδας και όχι μια μη υγιής ψυχικά περίπτωση. Το μη υγιής το λέω σε εισαγωγικά, δεν κάνω διάγνωση, είπαμε από τα mail. Είναι μια, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Να σου πω κάτι, θα σου μιλήσω και ως μαμά, γιατί είμαι και εγώ μαμά και είναι λίγο μικρότερα από εσάς τα παιδιά μου, αλλά είναι επίσης σε κοντινή ηλικία. Ο γιος μου είναι 22 και η κόρη μου 19. Εννοείται ότι αναμένω
ως μητέρα από τα παιδιά μου όταν είναι στο σπίτι, γιατί είναι φοιτητές στο εξωτερικό, να μην φορτώνουν τον εαυτό τους σε μένα. Με ποια έννοια? Με την έννοια το ότι θα πιούν ένα ποτήρι νερό, να πάρουν το ποτήρι στην κουζίνα, στο νεροχύτη, να το βάλω στο πλυντήριο των πιάτων. Ή να δείχνουν σεβασμό στο σπίτι. Αν και πολλές φορές, ειδικά και με τους δύο, πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές όταν είναι τα παιδιά στο σπίτι, πρωτού βάλω το πλυντήριο των πιάτων ή πρωτού το βάλει ο Παναγιώτης, πάμε και από τα δωμάτια τους ένα γύρο να μαζέψουμε ποτήρια, φλιτζάνια και τέτοια που μπορεί να έχω ξεχάσει. Κάποιες φορές, ναι, θεωρώ ότι άμα θέλει κάτι να ψωνίσει η κόρη μου, εφόσον έχει αυτοκίνητο, να πάει να το ψωνίσει μόνη της. Δεν θα πάρει να το ψωνίσω εγώ, ούτε πως μου το ζητάει κιόλας. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι υπόχρεη είτε η Κυριακή, είτε υπόχρεος ο Λάζαρος να καθαρίζει το σπίτι, να μαγειρεύει για να τρώμε όλοι, να ψωνίζει για το σούπερ μάρκετ. Το θεωρώ αφύσικο αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο τώρα που είναι φοιτητές, αλλά και τότε που ήταν μαθητές, γιατί είχα πάντα μέσα στο μυαλό μου ότι τα παιδιά θα έχουν όλη τους τη ζωή μπροστά τους για να κάνουν δουλειές. Εγώ όταν μεγάλωνα, είχα το εξής δεδομένο, ότι η μάνα μου δεν ήθελε να κάνω δουλειές, επειδή η μάνα μου είναι ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα και θεωρούσε ότι δεν θα τις έκανα καλά και δεν θα καθάριζα καλά. Οπότε μου απαγορευόταν να κάνω δουλειές. Θυμάμαι στην τρίτη λυκείου, έτσι αμυδρά, ότι έπλαινα τα πιάτα. Και το έκανα για να βοηθήσω στις πολλές δουλειές του σπιτιού. Μπορεί να μην το έκανα κάθε μέρα, μπορεί να το έκανα μέρα παραμέρα. Ή θυμάμαι ότι έβαφα τα παπούτσια τότε που βγαίναμε στην αυλή και έβαφαμε τα παπούτσια με τις παλιές τις μπογιές και τις βούρτσες. Τα παπούτσια της οικογένειας τα έβαφα το Σάββατο το βράδυ. Τέτοιες μικρές δουλειές. Ή θυμάμαι ότι έπλαινα τα αυτοκίνητα. Και ήταν δουλειές σύντομες, ευχάριστες, που με βοηθούσαν και εμένα να χαλαρώσω από την ένταση των διαβασμάτων ή οτιδήποτε άλλο με απασχολούσε. Σε καμία περίπτωση όμως οι γονείς μου δεν μου επέβαλαν να κάνω δουλειές. Σου ξαναλέω ότι η μάνα μου με απαγόρευε κιόλας να κάνω δουλειές. Όταν μαγείρευα κάτι στο σπίτι, ενοχλούνταν. Γιατί μαγείρεψες, λέρωσες τους τόπους κτλ. Μεγαλώνοντας, και όταν πήγα να ζήσω μόνη μου, κάνω μόνη μου τις δουλειές μου. Και το ίδιο με τα παιδιά μου. Είχα την άποψη ότι όσο είναι μαθητές και τώρα που είναι φοιτητές, δεν είναι υπόχρεοι να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Αλλά όταν πάνε να ζήσουν μόνοι τους, θα αναλάβουν αυτή τις δουλειές τους, όπως και κάνουν τώρα. Και ο ένας και ο άλλος εκεί που σπουδάζουν και μαγειρεύουν και καθαρίζουν και βάζουν τα ρούχα στο πλυντήριο και κάνουν τις δουλειές τους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία της μάνας σου, η οποία δεν έχει σχέση ότι είναι νοικοκυρά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εσύ θα το σκέφτεσαι κιόλας αφού δεν έχει άλλη εργασία και η εργασία της είναι το σπίτι. Εγώ θα σου πω, δεν έχει σημασία ότι είναι νοικοκυρά. Γιατί και εγώ δεν είμαι νοικοκυρά και αναλάβανα τις δουλειές. Σημασία έχει ότι είναι η μάνα. Ότι είναι αυτή η γυναίκα η οποία έχει γεννήσει τα παιδιά και σίγουρα τα έχει γεννήσει με τη συγκατάθεσή της. Έχει αποφασίσει να είναι μάνα. Έχει αποφασίσει να βάλει στο πρόγραμμα της σπιτικό και οφείλει τη δική της την υποχρέωση να την κανονίσει. Είτε με τον εαυτό της, είτε με τον άντρα της, είτε με την αγορά υπηρεσιών. Αν βαριέται να κάνει δουλειές, ας εργοδοτήσει μια κυρία να κάνει τις δουλειές. Γιατί να σου τις φορτώνει εσένα? Λοιπόν, γιατί σου λέει ότι είσαι γαϊδούρα? Σου λέει ότι είσαι γαϊδούρα γιατί όταν τα θύματα ξυπνάνε, οι θύτες ενοχλούνται. Γιατί τους χαλάς την καλή τους. Μια χαρά ήταν τακτοποιημένη τόσο καιρό να τις τα κάνεις όλα. Τώρα, άμα τις λες όχι, τις χαλάς την καλή της. Sorry που θα σου το πω, λέει, η μαμά σου είναι τεμπέλα. Ακούστηκε κάπως. Μήπως θα το βάλω και βίντεο, θα το βάλω και τίτλο στο βίντεο. Η μαμά σου είναι τεμπέλα. Όχι, έχεις δώσει βίντεο, ξέχασα. Γιατί όταν λέω όχι στους δικούς μου είμαι γαϊδούρα. Νομίζω η μαμά σου είναι τεμπέλα και εκμεταλλεύτρια. Ο πατέρας σου δεν ξέρω αν είναι τεμπέλης, λες ότι δουλεύει μια χειροναχτική εργασία και προσφέρει πολλά λεφτά στο σπίτι. Ίσως ο πατέρας σου να είναι πολύ προσκολλημένος στη μητέρα σου και να συμφωνεί με τις απόψεις της για να μην θέλει να της χαλάσει το χατήρι. Δεν ξέρω ποια δυναμική υπάρχει μέσα στη σχέση τους. Αυτό που ξέρω για σένα είναι ότι για να πάθεις τις κρίσεις πανικού σημαίνει ότι σε έχει επηρεάσει αρνητικά αυτό το πράγμα. Καλά έκανες και έκανες ψυχοθεραπεία και η συμβουλή μου είναι να ανεξαρτητοποιηθείς. Δεν είναι ανάγκη να έχεις αγόρι για να πας να μείνεις με το αγόρι. Να ψάξεις, να βρεις ένα φτηνό μονάρι, να πας να μείνεις μόνη σου, αφού δουλεύεις και τις δυο σου τις δουλειές και καλύτερα να έχεις την ησυχία της κεφαλής σου παρά να μένεις στο πατρικό σου και ίσως να αποταμιεύεις και κάποια χρήματα τα οποία μετά θα τα δώσεις όλα στους ψυχίατρους, στα ψυχοφάρμακα και στους ψυχολόγους. Sorry που είμαι αυστηρή,
Για το καλό σου το λέω. Και όσον αφορά τη μαμά, άντε μαμά. Δεν θα σε πω μαμά της κοπέλας ότι είσαι γαϊδούρα, αλλά είναι απαράδεκτο να λες την κόρη σου γαϊδούρα. Απαράδεκτο και ειδικά για κάτι τέτοιο, ε. Και συνήθως μέσα στα social media δεν λένε είσαι γαϊδούρη, τις απολογίες μου στα γαϊδούρια. Τα γαϊδούρια είναι τεμπέλικα ζώα, επισματάρικα ζώα και ίσως γι' αυτό να χρησιμοποιείται ο όρος γαϊδούρη για κάποιον ο οποίος μας ενοχλεί. Θα έλεγα ότι επισματάρικη και τεμπέλικη συμπεριφορά έχει η μάνα σου, όχι εσύ. Και να συνεχίσεις να λες όχι, να συνεχίσεις να επαναλαμβάνεις το όχι μέχρι να το πάρουν απόφαση οι δικοί σου ότι ξύπνησε το θύμα τους, ότι άλλαξε βιολί και ότι πλέον δεν είναι διαθέσιμη προς εκμετάλλευση.